Φορτωμένο το πρόγραμμα του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας την εβδομάδα που μας έρχεται, ενώ εξελίξεις έχουμε και στο θέμα των εξοπλιστικών προγραμμάτων και συγκεκριμένα σχετικά με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα μαχητικά Ραφάλ και με την αξιολόγηση των φρεγατών που χρειάζεται το πολεμικό μας ναυτικό. Για τις λεπτομέρειες βρίσκεται εδώ Μαρίνος Γκασιάμης. Έχουμε λοιπόν την ερχόμενη Τρίτη τον Νίκο Παναγιωτόπουλο να υποδέχεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον Κύπριο ομολογό του, καθώς Αθήνα και Λευκοσία συντονίζουν τα βήματά τους εν ώψη της τηλεδιάσκεψης του ΝΑΤΟ που είναι Τετάρτη και Πέμπτη. Εκεί αναμένουν όλοι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την τοποθέτηση του Νίκου Παναγιωτόπουλου αλλά και κυρίως του Τούρκου ομολόγου του Χουλουσί Ακάρ, καθώς δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως Ελλάδα και Τουρκία βρίσκονται σε φάση διερευνητικών επαφών και ενώ τις τελευταίες ημέρες η τουρκική ηγεσία έχει υψώσει ιδιαίτερα τους τόνους επιτιθέμενη στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Σε στρατιωτικό επίπεδο τώρα οι πρώτοι Έλληνες χειριστές βρίσκονται στη Γαλλία να εκπαιδευτούν στα μαχητικά Ραφάλ και εκτός απροόπτου θα είναι έτοιμοι ώστε το καλοκαίρι να φέρουν τα πρώτα από αυτά στη χώρα μας. Στο θέμα των φρεγατών, τώρα από ό,τι φαίνεται μπαίνει στην τελική φάση η διαδικασία της αξιολόγησης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ίσως ακόμα και στο τέλος του μήνα να έχουμε την τελική απόφαση της Αθήνας. Ωστόσο, αξιολογούνται όλες οι προτάσεις, αλλά κακά τα ψέματα λόγω και πολιτικών δεδομένων. Αυτά που είναι στην πρωτοπορία είναι η γαλλική και η αμερικανική πρόταση. Και τα δύο πλοία έχουν και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Το αμερικανικό σκάφος είναι ένα σκάφος το οποίο υπάρχει ήδη, χρησιμοποιείται. Ωστόσο, θα πρέπει να προσθέσουμε πως οι Αμερικανοί είναι διατεθειμένοι αυτά να κατασκευαστούν σε ελληνικά ναυπηγεία, ενώ την ίδια στιγμή το γαλλικό, ενώ έχει πολύ πιο ισχυρό ραντάρ το οποίο ενδιαφέρει το πολεμικό ναυτικό, φαίνεται πως οι Γάλλοι δεν είναι διατεθειμένοι να κατασκευαστούν σε ελληνικά ναυπηγεία. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για ένα κόστος των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είναι και ταβάνι για την Αθήνα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνο Γκασιάμη.